Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να σχολιάζουμε τα ερωτήματά σας και εν γέννη τα ζητήματά σας, τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στην διεύθυνση η οποία αναγράφετε τώρα στις οθόνες σας. Θα αρχίσουμε σήμερα με την ερώτηση μίας ανώνυμης η οποία μας γράφει. Όταν παντρευτήκαμε με τον άντρα μου, είχαμε τη βεβαιότητα ότι ο γάμος μας ήταν από το Θεό. Και ενώ αγαπάμε και οι δύο τον Θεό με τον άντρα μου, έχουμε τέλεια όμως ασυμφωνία χαρακτήρων. Πολλές φορές νιώθω πως με αφορμή αυτό το γάμο θα χάσω τον ουρανό. Δεν θα ήταν καλύτερα να χωρίσουμε από το να χάσουμε την ψυχή μας? Ναι, αγαπητοί φίλοι, είναι ένα ερώτημα που πολλές φορές είναι πολύ καυτό και άλλες φορές πολύ βασανιστικό. Το να είσαι χριστιανός, αναγεννημένος, ακόμη και βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο, να έχεις προσευχηθεί και με βεβαιότητα να λες ότι ο Θεός μου χάρισε εμένα αυτή την κοπέλα για γυναίκα μου και στην κοπέλα αυτό τον άντρα για σύζυγό μου. Παντρεύεσαι, στην αρχή πάνε καλά τα πράγματα, αλλά ίσως μερικές φορές πολύ σύντομα αρχίζουν και χαλάνε, διακρίνοντας ότι με τον άντρα σου ή με τη γυναίκα σου δεν μπορείς πια να συμφωνήσεις σε κανένα πράγμα. Σε όλα έχετε διαφορετική άποψη. Μα σε όλα. Και σε αυτή την περίπτωση αρχίζει το πρόβλημα. Αρχίζει η αγωνία, φόβος. Κάνεις και παιδιά και ο φόβος αυτός μεγαλώνει, γιατί πλέον έχεις την ευθύνη όχι μόνο της δικής σου της ψυχής ή και της γυναίκας σου, αλλά και των παιδιών σου. Ή έχεις ευθύνη όχι μόνο της δικής σου της ψυχής, αλλά και του άντρα σου, αλλά και των παιδιών σου. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα παίρνουν έναν δρόμο πολύ άσχημο και βέβαια φτάνουμε και σε σκέψεις διαζυγίου. Αν αρχίσουμε όμως από την τελευταία σου ερώτηση, αγαπητοί μας φίλοι, θα ήταν καλύτερο να χωρίσουμε από το να χάσουμε την ψυχή μας? Εδώ η απάντηση είναι εύκολη. Είναι εύκολη γιατί εάν χωρίσετε, εξάπαντος θα χάσετε την ψυχή σας. Δεν υπάρχει καμία πιθανότης να κερδίσετε τον ουρανό, γιατί είναι γραμμένο και η γραφή βεβαίως δεν μπορεί να αναιρεθεί. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέγει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 32 εδάφιο, εάν όμως, εγώ όμως σας λέγω ότι ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, κάμνει αυτήν να μοιχεύεται. Δηλαδή, δεν δικαιολογείται το διαζύγιο, δεν δικαιολογεί διαζύγιο, χωρισμό, ο Λόγος του Θεού, σε καμία περίπτωση, εκτός από την περίπτωση της μοιχείας ή της πορνείας, μάλλον παρεκτός λόγου πορνείας λέει η γραφή, μόνο σε αυτή την περίπτωση δικαιολογείται το διαζύγιο και βεβαίως ο άντρας και η γυναίκα είναι δεδεμένοι δια του νόμου, εφόσον έχουν χωρίσει και ζει ο σύζυγος ή η σύζυγος. Που σημαίνει ότι αν και χωρισμένοι δεν μπορούν να ξαναπαντρευτούν. Χωρισμένοι για λόγους πορνείας.
Και τούτο γιατί, γιατί είναι γραμμένο ότι, και να το διαβάσω από μέσα, λέει η Γραφή λοιπόν, Κορινθίους, μισό λεπτό, Κορινθίους Α στο έκτο κεφάλαιο, να το βρω, Κορινθίους Α στο έκτο κεφάλαιο, λέει, δεν εξεύρεται ότι ο προσκολόμενος με την πόρνη είναι εν σώμα. Άρα λοιπόν, όταν πορνεύσει ο ή η σύζυγος, τότε επιβάλλεται το διαζύγιο, ο χωρισμός δηλαδή, για να μην γίνει ο ένας συμμέτοχος στην αμαρτία του άλλου. Αλλά εφόσον ζει ο ή η σύζυγος, είναι δεδεμένος, εφόσον ζει για όλη τη ζωή του ο ένας με τον άλλον. Όμως ας έρθουμε τώρα στο θέμα μας, στο ερώτημά μας. Αφού επαναλάβουμε ότι διαζύγιο απαγορεύεται παρεκτός λόγου πορνείας και εάν χωρίσεις, τότε αγαπητή ή αν χωρίσει οποιοδήποτε για λόγους ασυμφωνίας χαρακτήρων, όπως λες, το σύζυγο ή τη σύζυγό του, τότε γίνεται μοιχός και βασιλεία των ουρανών οι μοιχοί δεν έχουν. Πώς μπορεί όμως τώρα να έρθουμε στην πραγματικότητα του ερωτήματος, πώς μπορεί ένα ζευγάρι που πραγματικά ο γάμος τους έγινε με οδηγία Θεού να φτάσουν σε αυτές τις καταστάσεις, είναι δυνατόν? Η απάντηση είναι ναι, ναι. Είναι αυτό το λεγόμενο εσωτερικό διαζύγιο που πάρα πολύ εύκολα ένα ζευγάρι, αν δεν προσέξει, μπορεί να φτάσει σε τέτοιες καταστάσεις. Γι' αυτό και ο Κύριος μας τι λέει, αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Και αυτό ισχύει σε όλους και στο ζευγάρι. Είναι η λεγόμενη οικογενειακή προσευχή. Πρώτα-πρώτα λοιπόν, η αιτία που μπορεί ένα ζευγάρι να φτάσει σιγά-σιγά, αλλά και γρήγορα, στο εσωτερικό διαζύγιο, δηλαδή σε αυτό που λένε οι άνθρωποι ασυμφωνία χαρακτήρων, είναι οι σχέσεις των δύο με το Θεό. Οι σχέσεις ενός εκάστου εξ αυτών με το Θεό. Αν ο ένας δηλαδή είναι ζέων κατά το πνεύμα και ο άλλος είναι χλιαρός, τότε δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Γι' αυτό και λέει η Γραφή, δύναται δύο να περιπατήσω συνομού αν δεν είναι σύμφωνοι. Αν λοιπόν η πνευματική του σχέση με τον Χριστό, η σχέση τους, η προσωπική του σχέση ενός εκάστου εξ αυτών με τον Χριστό δεν είναι τέτοια που θέλει ο Θεός, ο ένας είναι, επαναλαμβάνω, ζέων κατά το πνεύμα και ο άλλος είναι χλιαρός, τότε οι δρόμοι χωρίζουν. Και όσο πιο πολύ μπαίνει στη χλιαρότητα ο χλιαρός και όσο πιο πολύ αυξάνει στην πνευματικότητα ο πιστός, τόσο πιο πολύ χωρίζουν οι δρόμοι τους. Έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα. Ο ένας θέλει να διαβάζει το Λόγο του Θεού, να προσεύχεται, να ασχολείται με το έργο του Θεού. Και ο άλλος θέλει τα γήινα, τα των ανθρώπων και όχι τα του Θεού. Πριν όμως συνεχίσουμε, θα πρέπει να βάλουμε τις ιεραρχίες που θέλει ο Θεός, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στη ζωή του καθενός μας, για να καταλάβουμε και τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν. Το πρώτο πράγμα που θέλει ο Θεός από μας είναι ο φόβος του Θεού για τη σωτηρία της ψυχής μας. Η σχέση μας δηλαδή με το Θεό να εδράζεται στο φόβο του Κυρίου. Άρα η πνευματική μας κατάσταση μπροστά στο Θεό. Η σχέση μας με το Θεό. Το δεύτερο το οποίο θέλει ο Θεός είναι η σχέση μας με την οικογένειά μας. Η φροντίδα μας στην οικογένειά μας, στη γυναίκα μας, στον άντρα σας, στα παιδιά σας. Το τρίτο είναι η δουλειά μας. Όχι να την κάνουμε είδωλο, αλλά να φροντίζουμε
ώστε να μην λείπει τίποτα από το σπίτι μας. Και ύστερα είναι το έργο του Θεού. Και λέω ύστερα είναι το έργο του Θεού, γιατί εάν η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι ικανοποιητική έτσι πως πρέπει να είναι, αν η οικογένειά μας δεν πάει καλά ή αν δεν έχουμε δουλειά, στο έργο του Θεού δεν μπορούμε να ασχοληθούμε. Αυτές λοιπόν είναι οι ιεραρχίες του χριστιανού. Και από εκεί και πέρα ξεκινάνε και τα προβλήματα του εσωτερικού διαζυγίου ή ασυμφωνία χαρακτήρων, όπως λένε οι άνθρωποι, που εμείς σήμερα όμως μιλάμε για τους χριστιανούς. Όταν λοιπόν η σχέση σου με το Θεό του ενός είναι πολύ καλή και του άλλου είναι χάλια, τίνει προς τα έξω, γιατί τους σκληρούς ο Θεός μέλει να τους εξεμέσει, τότε εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα μεγάλης ασυμφωνίας χαρακτήρων, που όμως δεν είναι σωστή λέξη, είναι κοσμική λέξη. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι δεν μπορούν να συμφωνήσουν, αλλά δεν μπορούν να περπατήσουν. Και θέλει διόρθωση αυτό. Η ασυμφωνία χαρακτήρων δεύτερον όμως μπορεί να προέλθει από την οικογένεια, από τα παιδιά. Πρώτον από τη σχέση των δύο ανθρώπων, του ζευγαριού, και δεύτερον από τη σχέση τους με τα παιδιά. Η σχέση των δύο ανθρώπων, είπαμε, εξαρτάται από τη σχέση τους με το Θεό. Μετά η οικογένεια. Εάν η μητέρα τα παιδιά τα έχει είδωλα και παραβλέπει τη φροντίδα του άντρα της, για την οποία είναι υποχρεωμένη με βάση το λόγο του Θεού, ή αν ο άντρας φροντίζει πιο πολύ τα παιδιά από ότι τη γυναίκα, τότε εδώ αρχίζει ένας χωρισμός. Αρχίζει αυτό που είπαμε, μια συμφωνία χαρακτήρων. Δηλαδή ο άντρας πρέπει να φροντίζει και να περιθάλπτει τη γυναίκα. Πώς? Όπως μπορεί. Γνωρίζοντας ότι η γυναίκα είναι σκεύος ασθενέστερο. Γρατζουνιέται εύκολα, ταλαιπωρείται εύκολα. Σκεύος ασθενέστερο αλλά και πολύτιμο. Όπως μία νοικοκυρά μες στο σπίτι τον τενεκέ, τον γαζοντενεκέ, τον πετάει και τον βάζει και δεν τον λογαριάζει, αλλά το αλαβάστρινο, αλλά και το σπάνιο αντικείμενο το οποίο έχει, ένα βάζο, ένα κρυστάλλινο δοχείο, αυτό το φροντίζει με μεγάλη προσοχή, το καθαρίζει και το βάζει στη βιτρίνα ή οπουδήποτε αλλού. Έτσι και ο άντρας θέλει ο Θεός να αναγνωρίσει ότι η γυναίκα του είναι σκεύος ασθενέστερο και πολύτιμο και πρέπει να την περιθάλπτει. Γιατί επειδή είναι ασθενέστερο, γρατζουνιέται εύκολα και μολύνεται εύκολα. Στη δουλειά της αν δουλεύει, από τα παιδιά της, από τους γονείς της, από τα πεθερικά της. Και ο άντρας πρέπει να είναι άγρυπνος να την προστατεύει, να την περιθάλπτει αλλά και να την εκτρέφει. Και να την εκτρέφει βασικά με το λόγο του Θεού, με τη συμπεριφορά του, με το παράδειγμά του, και εν λόγω και εν έργο δηλαδή. Και η γυναίκα, μάλλον ο άντρας, παίζει το ρόλο του καλού Σαμαρίτου στη γυναίκα του, ή πρέπει να παίζει. Και η γυναίκα πρέπει, επειδή ο άντρας είναι μεν σκεύος όχι ασθενέστερον, αλλά έχει πολλά βάρη, είναι πολύ φορτωμένος, θα πρέπει να τον ενισχύει, να του δίνει κουράγιο. Η γυναίκα πρέπει να μην έχει μηδεμίαν πτώηση, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί ψυχικά έχει μεγαλύτερες αντοχές από τον άντρα η γυναίκα. Σκεύος είναι ασθενέστερο, ψυχικά έχει μεγαλύτερες αντοχές. Αντέχει τη γένα, αντέχει το μεγάλωμα των παιδιών, αντέχει πράγματα που ο άντρας ούτε να τα πλησιάσει δεν μπορεί. Εν γέννη βέβαια, έτσι. Η γυναίκα λοιπόν πρέπει να είναι ο Σίμωνο Κυριναίος για τον άντρα της. Να φορτώνεται και τα βάρη του να τον ξεφορτώνει, να τον βοηθάει, να τον στηρίζει, να μην αποκάμει. Αν λοιπόν ο άντρας ή η γυναίκα επηρεάζονται από τα παιδιά τους, από τους γονείς τους, από τα πεθερικά τους, τότε υπέρχεται διαζύγιο. Και επειδή δεν ξέρουν πάρα πολύ καλά οι χριστιανοί ότι διαζύγιο δεν δικαιολογείται, ούτε κατ' οικονομίαν, αηδίες είναι αυτά. Δεν μπορούμε κατ' οικονομίαν, όπως λένε, να παραβαίνουμε το λόγο του Θεού. Αυτές είναι παραδόσεις ανθρώπινες που οδηγούν τον άνθρωπο στην κόλαση. Όταν έλθει σε επίγνωση της αληθείας.
Διαζύγιο δεν επιτρέπεται. Παρεκτός λόγω πορνείας, αλλά δεν επιτρέπεται δεύτερος γάμος και τρίτος γάμος. Εκτός αν υπάρξει χειρία. Το δεύτερο λοιπόν μυστικό του εσωτερικού διαζυγίου που οδηγεί σε ασυμφωνία χαρακτήρων, όπως λέγεται, είναι η οικογένεια. Οποιασδήποτε μορφής οικογένεια, παιδιά, γονείς, είπαμε, πεθερικά. Το τρίτο είναι η δουλειά. Μπορεί κάποιος να αφιερωθεί τόσο πολύ στη δουλειά του που να παραβλέπει, όχι να περιφρονεί, να παραβλέπει τις υποχρεώσεις του σαν σύζυγος άντρας ή σαν σύζυγος γυναίκα. Γιατί οι γυναίκες πολλές φορές ερωτεύονται τη δουλειά τους. Ο Θεός δεν μας φυλάει. Και η δουλειά πολλές φορές γίνεται παγίδα που οδηγεί σε ασυμφωνία χαρακτήρων. Γιατί απορροφά όλη την ενεργητικότητα και, για να το πω πιο γραφικά, όλη την ψυχή του ανθρώπου. Άρα λοιπόν και στα θέματα της δουλειάς θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Ο επόμενος λόγος που μπορεί να οδηγήσει σε ασυμφωνία χαρακτήρων είναι το έργο του Θεού, που το παίρνεις τόσο πολύ σοβαρά και το ερωτεύεσαι. Ζεις γι' αυτό, αλλά όχι εν Χριστώ Ιησού, σου ικανοποιεί τις δικές σου φιλοδοξίες, σου καλύπτει τις δικές σου ελλείψεις. Εργάζεσαι για να εργάζεσαι. Με αποτέλεσμα και πάλι να περιφρονείς τον σύζυγο ή την σύζυγο, που και αυτό θα οδηγήσει, εφόσον δεν γίνεται με οδηγία Θεού και μέσα στο θέλημα του Θεού. Και για να γίνω πιο σαφής, εφόσον δεν γίνεται, που αυτό ισχύει για όλα, έτσι, ζητώντας πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα να τα ζητάς και ο Κύριος θα στα προσθέσει, τότε και το έργο του Θεού γίνεται παγίδα και οδηγεί το ζευγάρι σε χωρισμό. Σε ασυμφωνία, όχι σε διαζύγιο, γιατί οι χριστιανοί, είπαμε, δεν χωρίζουν και το ξέρουν, αλλά οδηγεί σε ασυμφωνία χαρακτήρων, που είναι ταλαιπωρία πολύ πιο μεγάλη από το διαζύγιο. Έπειτα, σε ασυμφωνία χαρακτήρων μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο, τελευταία, βέβαια πολλά θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, αυτά είναι τα πιο βασικά όμως που συμβαίνουν, τα πιο συνηθισμένα που συμβαίνουν εν γέννη στους χριστιανούς. Δηλαδή η σχέση μας με τον Χριστό διαφοροποιείται, μέσα στην οικογένεια οι σχέσεις μας και ο τρόπος που κυβερνάμε ή διαχειριζόμαστε τα θέματα της οικογένειάς μας, η σχέση μας με τη δουλειά και πώς επηρεάζει τον ή την σύζυγό μας, η σχέση μας με το έργο του Θεού, και αν αυτό γίνεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, όχι για να ικανοποιήσει φιλοδοξίες ή ελλείψεις μας, αλλά μόνο εις δόξαν Θεού. Και τέλος είναι οι σχέσεις μας με το περιβάλλον μας, με τον εξωτερικό κόσμο. Δηλαδή μπορεί να κάποιος να έχει έναν πάρα πολύ καλό φίλο κοσμικό, ή κάποια μπορεί να έχει ένα πάρα πολύ καλό φίλο, φίλη, κοσμική όμως. Με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί κενά στη σχέση των δύο ανθρώπων. Ή στη δουλειά, το περιβάλλον της δουλειάς. Ή το περιβάλλον της συγγένειας. Μιλάω πάντοτε για μη πιστούς, για μη αναγεννημένους. Στην πραγματικότητα για μη χριστιανούς. Το περιβάλλον λοιπόν, αν το βάλεις μέσα στο σπίτι σου, το περιβάλλον των μη πιστών ανθρώπων, των μη αναγεννημένων, τότε οπωσδήποτε θα δημιουργηθεί χάσμα και πάλι ασυμφωνία χαρακτήρων. Αλλά και για να το τελειώσω, και το περιβάλλον των πιστών πολλές φορές μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ασυμφωνίας των χαρακτήρων. Όταν άνθρωποι μπαίνουν ανάμεσα στο ζευγάρι. Γιατί το ζευγάρι έχει μια ιεραρχία, μια τάξη.
Η κεφαλή της γυναικός είναι ο άντρας. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να μπει ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα. Ούτε πρεσβύτερος, ούτε επιμένας, κανένας. Αυτοί οι δύο είναι μόνοι τους. Και αυτοί πρέπει να βρουν τις λύσεις στα προβλήματα της ζωής τους. Και η κεφαλή του ανδρός είναι ο Χριστός. Και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πάει να συμβουλεύσει τον άντρα πως θα κυβερνάει την οικογένειά του, παρά μόνο ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός. Εκτός αν ζητήσουν συμβουλές από κάποιους οι ίδιοι. Και αυτό μπορεί να συμβεί και να έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Αγαπητοί λοιπόν φίλοι, υπάρχουν πολλοί λόγοι που απομακρύνουν τα ζευγάρια τον έναν από τον άλλον. Τους χριστιανούς, τους αναγεννημένους που με οδηγία Θεού έχουν πλησιάσει και έχουν ο ένας τον άλλον και έχουν παντρευτεί. Με βεβαιότητα ότι όλα είναι από το Θεό. Τώρα όμως πώς διορθώνονται αυτά? Γιατί σε όλα ο Χριστός μας έχει δώσει λύσεις. Πρώτα-πρώτα, επαναλαμβάνω, αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε για να μην πέσετε στον πειρασμό. Καλόν είναι, πριν φτάσουμε σε τέτοιες καταστάσεις, να είμαστε προσεκτικοί, ο άντρας στη συμπεριφορά του προς τη γυναίκα, η γυναίκα στη συμπεριφορά της προς τον άντρα, στην οικογενειακή τους προσευχή, στην προσωπική τους προσευχή, στα μικρά προβλήματα που αρχίζουν και δημιουργούνται, στις παγίδες που υπάρχουν στη ζωή του ανθρώπου σε σχέση με την οικογένεια, με τα παιδιά, με όλα αυτά που είπαμε να μην τα επαναλάβουμε. Αλλά το πρώτο είναι πρέπει να είμαστε άγρυπνοι, προσεκτικοί και προσευχόμενοι για να μην εισέλθουμε σε πειρασμό. Αν όμως παρόλα αυτά συμβεί κάτι, έγκαιρα να το εντοπίσουμε. Την ευθύνη αυτή την έχει περισσότερο ο άντρας που είναι η κεφαλή της γυναίκας, αλλά ταυτόχρονα την έχει και η γυναίκα εάν ο άντρας δεν καταλάβει κάτι. Και εδώ χρειάζεται συζήτησης. Συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα τα οποία είναι βασικά. Τα θέματα που δημιουργούν την ασυμφωνία χαρακτήρων, το εσωτερικό διαζύγιο. Και αν διαπιστώσει κάποιος ότι η δουλειά αρχίζει και δημιουργεί προβλήματα, είτε στη γυναίκα ή στον άντρα, να του το πει. Τα παιδιά δημιουργούν προβλήματα, ή στη γυναίκα ή στον άντρα, να του το πει. Συζητήσουν, προσευχηθούν. Αν η οικογένεια, εάν η σχέση με τον Χριστό δημιουργεί προβλήματα, να συζητήσουν. Γιατί και οι δύο θέλουν τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί θέλουν και οι δύο να πάνε στον ουρανό. Αλίμονό μας αν δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας, γιατί τότε δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να συμφωνήσουμε. Αν αδιαφορούμε για τη βασιλεία των ουρανών, είναι περιττό να συζητάμε για συμφωνία χαρακτήρων. Άρα λοιπόν το θέμα είναι η επίγνωση και των δύο. Όμως αν προχωρήσουμε λίγο περισσότερο θα δούμε ότι στην ασυμφωνία χαρακτήρων μπορεί να έχει επίγνωση μόνο ένας της κατάστασης και ο άλλος να μην το έχει καταλάβει. Εκεί τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Δεν έχει καταλάβει ότι είναι χλιαρός, δεν έχει καταλάβει ότι είναι απορροφημένος από τα παιδιά, δεν έχει καταλάβει ότι η σχέση του με τη γυναίκα έχει μπει στο κομπιούτερ, στη δουλειά, στο οτιδήποτε, τον έχει απομακρύνει από αυτήν ή από αυτόν. Εκεί τώρα τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Στα δύσκολα πράγματα ζητάμε τη βοήθεια από το Θεό. Εκεί μόνο ο Θεός μπορεί να επέμβει. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές ζητάμε βοήθεια και από ανθρώπους. Είναι απαραίτητο αυτό. Γιατί μέσα στην Εκκλησία ο Θεός βάζει πρεσβυτέρους οι οποίοι επιμελούνται των ψυχών. Αυτή είναι η δουλειά τους. Να επιμελούνται των ψυχών, των ανθρώπων, των πιστών. Αλλά βάζει και διακονίες μέσα στην Εκκλησία για να καταρτίζουν, για τον καταρτισμό των Αγίων, για την τελειοποίηση των Αγίων. Είναι λοιπόν αναγκαίο όταν μόνοι μας δεν μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα,
να απευθυνόμαστε στα πρόσωπα που έχει θέσει στην Εκκλησία ο Θεός προς βοήθεια. Βεβαίως πάντοτε με προσευχή, με εξήτηση. Βεβαίως πάντοτε ένα μεγάλο μυστικό, το οποίο το αφήνω και τελευταίο, την ταπείνωση. Υπάρχουν δύο τρόποι να αντιμετωπίσεις αυτά τα θέματα. Ο τρόπος της υπερηφάνειας και ο τρόπος της ταπείνωσης. Είτε εσείς άντρας είτε γυναίκα. Ο τρόπος του να γίνεις διδάσκαλος ή ο τρόπος του να ταπεινωθείς για να γίνει διδάσκαλος ο Χριστός. Εδώ είναι και το, θα τολμούσα να πω αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και το μεγάλο μυστικό της Γραφής. Στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Πρέπει να βρούμε χάρη από το Θεό για να αντιμετωπίζουμε τις δύσκολες πολλές φορές που δημιουργούνται οικογενειακές καταστάσεις. Χάρη από το Θεό. Και χάρη από το Θεό θα βρεις όταν ταπεινώνεσαι. Ενώπιον του Θεού, ενώπιον των ανθρώπων, αλλά και ενώπιον του δύσκολου συζύγου ή της δύσκολης συζύγου. Βέβαια, αυτό είναι επώδυνο πολλές φορές, γιατί όταν ταπεινώνει το άνθρωπος, ένας, ο άλλος το εκμεταλλεύεται. Όμως εμείς δεν ελπίζουμε σε αυτή την τελευταία κατάσταση την κατανόηση των ανθρώπων, αλλά ελπίζουμε στη βοήθεια του Θεού. Ελπίζουμε, καθώς ταπεινώνουμε τον εαυτό μας, να βρούμε χάρη από το Θεό. Και όταν βρίσκεσαι εσύ χάρη από το Θεό, δηλαδή όταν ταπεινώνεσαι, τότε ο Θεός αναλαμβάνει αυτός τη λύση του προβλήματος. Και αν αναλάβει ο Χριστός τη λύση του προβλήματος, επειδή εσύ ταπεινώθηκες και βρήκες χάρη στα μάτια του Θεού, τότε η λύση του προβλήματος θα είναι τέλεια και άριστη και γρήγορη. Δεν ξέρω ποια θα είναι, αλλά θα είναι τέλεια και όσο είναι δυνατόν πιο γρήγορη. Συμπερασματικά αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, το θέμα της ασυμφωνίας χαρακτήρων των χριστιανών είναι πραγματικά ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα που μερικές φορές αντιμετωπίζουν οι πιστοί μέσα στην οικογένειά τους. Όπου πολλές συνθήκες και αναφέραμε η σχέση μας με το Θεό η προσωπική που διορθώνεται με την οικογενειακή προσευχή και όχι μόνο, πώς αντιμετωπίζουμε τα παιδιά, να μην μας χωρίζουν τα παιδιά, πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της οικογένειας, η οικογένεια δηλαδή εν γέννη, να μην μας χωρίζουν αλλά να μας ενώνουν για να έχουμε καλά αποτελέσματα, γνωρίζοντας ότι αν δύο συμφωνήσουν επί της γης, επί παντός πράγματος και κάνουν αίτηση στον Πατέρα μου, λέει ο Χριστός εν το όνοματί μου, θα τους απαντήσει, θα ενεργήσει. Η σχέση μας με το περιβάλλον, η σχέση μας με τη δουλειά, η σχέση μας με τον κόσμο, η σχέση μας με τους αδερφούς μας, αυτά είναι προβλήματα που μπορούν να δημιουργήσουν αυτό το εσωτερικό διαζύγιο. Και η λύση είναι η βοήθεια του Θεού. Η βοήθεια του Θεού μέσα από το Λόγο του Θεού. Και θα διαβάσω μόνο λίγα εδάφια, τα οποία δεν θα τα σχολιάσω, αλλά πιστεύω ότι είναι η λύση όλων των προβλημάτων που δημιουργούνται στις σχέσεις των ανθρώπων. Διαβάζω λοιπόν από τους Κολοσσαΐς, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαΐς, το 3ο κεφάλαιο και το 12ο εδάφιο. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού Άγιοι και αγαπημένοι, πρώτον σπλάχνα εκτιρμών, αγάπη ιδιαίτερη, δεύτερον Χριστότητα, τρίτον ταπεινοφροσύνη, τέταρτον πραότητα και πέμπτον μακροθυμία. Είναι οι λέξεις κλειδιά για τη σωτηρία της οικογένειας και για την τακτοποίηση της ασυμφωνίας των χαρακτήρων, ώστε οι άνθρωποι πάλι να είναι ενωμένοι. Υποφέροντες, και μάλιστα λέει υποφέροντες ανεχόμενοι ο ένας τον άλλον,
να τον ανέχεσαι δηλαδή, να την ανέχεσαι, όχι να την καταδικάζεις, να την κατεκρίνεις και να την περιφρονείς. Συγχωρούνται στις αλλήλους, να χαρίζεσαι, να συγχωρείς, να συγχωρεί ο ένας τον άλλον, και αν κάποιος έχει παράπονο, κατάτινος, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε εσάς, ούτω και εσείς. Και τώρα το η σφραγίδα της τελειότητας και εν πάση τούτης ενδύθητε την αγάπη, είτε ήτης είναι ο σύνδεσμος τελειότητος. Και τότε η ειρήνη του Θεού θα βασιλεύει μέσα στις καρδιές σας, εις την οποία η ειρήνη του Θεού προσεκλήθητε, εις εν σώμα, όχι δύο, ένα σώμα, και γίνεστε ευγνώμονες. Θεωρώ ότι αυτή είναι η συνταγή της διόρθωσης μέσα από το Λόγο του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού έχει συνταγές. Είναι η συνταγή της διόρθωσης στη σχέση δύο ανθρώπων, πολλό μάλλον στη σχέση του άντρα και της γυναίκας, του συζύγου με τη σύζυγό της και αντίστροφα. Τα ξαναδιαβάζω με προσοχή αλλά και με επιμονή ότι αυτό αποτελεί τη συνταγή στη λύση του προβλήματος. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, και αν τις έχει παράπονο κατάτινος, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε εσάς, ούτω και εσείς. Και εν πάση τούτης ενδύθητε την αγάπη, είτε είναι ο σύνδεσμος τελειότητος, ώστε η ειρήνη του Θεού θα βασιλεύει στις καρδιές σας, εις την οποία η ειρήνη του Θεού προσεκλήθητε, να είστε ένα σώμα, όχι δύο, και να γίνεστε ευγνώμονες στο Θεό. Αυτά λοιπόν μέσα από το Λόγο του Θεού, αγαπητοί φίλοι και φίλες, την ερώτηση που είχαμε. Και εύχομαι ο Θεός να μας δίνει σοφία και σύνεση, να πολιτευόμεθα καθώς πρέπει, με την τάξη που θέλει ο Θεός, να μένουμε στο θέλημα του Θεού μέσα στις οικογένειές μας, ώστε να βασιλεύει η ειρήνη του Θεού στη ζωή μας. Εδώ τελειώσαμε. Σας θυμίζω ότι μπορείτε, οποιοδήποτε ζήτημα ή θέμα σας απασχολεί, η ερώτηση, η διαφωνία, η διαφορετική άποψη που έχετε, μπορείτε να τη στείλετε σε εμάς στην διεύθυνση που τώρα φαίνεται στην οθόνη σας, και εμείς με τη χάρη του Χριστού θα τη σχολιάσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, χωρίς να διεκδικούμε σε καμία περίπτωση την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, σας ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μας, με πολύ αγάπη, κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ο Θεός μαζί σας.